Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου η απόψινή και είμαστε και πάλι μαζί εδώ, Focus, για να εστιάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Από το Μακεδονικό θα ξεκινήσουμε, θα πάμε στη γειτονική Αλβανία για τις εξελίξεις εκεί και μετά με τους καλεσμένους θα έρθουμε στα εσωτερικά ζητήματα, έτσι κι αλλιώς και τα ζητήματα, τα θέματα του εξωτερικού με μια εσωτερική ματιά θα τα προσεγγίσουμε. Λοιπόν, να δούμε ποιους έχουμε μαζί εδώ απόψε για να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι των θεμάτων τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκος Παπάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύο καλοί συνάδελφοι, Νίκος Βέρκος, Νίκος Ελευθερόγλου. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Χορεύοντας με τους Νίκους σήμερα πάντως. Τρεις Νίκοι. Είμαι ο μοναδικός. Λοιπόν, επειδή στην Ιερουσαλήμ που ήμουν εγώ, οι γιορτές κρατάγανε 40 μέρες. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω ένα χρόνια πολλά και στους τρεις που είστε απόψε εδώ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχαμε απόψε τον Μανώλη Κοτάκη μαζί μας. Λόγω ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Οπότε. Πάμε. Από την εφημερίδα Δημοκρατία έχουμε. Εγώ και από την Εστία θα ήταν ο Μανώλης σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, οπότε πάμε με τους τρεις μας απέναντι στον Νίκο Παπά για να ξεδιπλώσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και η επικαιρότητα σήμερα, τουλάχιστον για μένα, ένα στίγμα έντονο έχει δώσει ο κύριος Καμένος, μιλώντας νωρίς το πρωί στην Λάρισα, στην στρατιά εκεί, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι, διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές, όταν αυτή η συμφωνία ψηφιστεί από την Συμφωνία των Πρεσπών, ψηφιστεί για το Μακεδονικό από το Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, στα Σκόπια, εκεί εγώ θα παραιτηθώ από Υπουργός Άμυνας. Ακούγοντας τον κύριο Καμένο, όλο ένα και περισσότερο έχει κάποιος την αίσθηση ότι πλησιάζει αυτή η στιγμή του διαζυγίου με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δηλώσεις που έχει κάνει για το Μακεδονικό είναι διαφορετικές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σας ανησυχεί η προσέγγιση αυτή του κυρίου Καμένου, του εταίρου σας? Κοιτάξτε, είναι προφανώς μια εικόνα η οποία δεν είναι ευχάριστη. Είμαστε μια κυβέρνηση συνεργασίας και σε ένα κρίσιμο θέμα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, τις οποίες βεβαίως δεν έχουμε κρύψει. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι και υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων υπάρχει χρόνος ακόμα να πιστεί και ο Πάνος ο Καμένος και οι βουλευτές του ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος των εθνικών συμφερόντων. Σήμερα είχαμε και μία άλλη εξέλιξη, διότι δημοσιοποιήθηκε μία συλλογική απόφαση από το ποτάμι. Θα έρθουμε και σε αυτό αμέσως μετά. Φαίνεται, αλλά γιατί το λέω? Το λέω διότι φαίνεται αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να προχωρήσει και να υπερψηφιστεί η συμφωνία. Θα το δούμε, θα το βάλουμε κάτω και με αριθμούς. Αλλά εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, κύριε Χαρίτο. Είναι προφανές ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη. Να θυμίσω εγώ ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες συλλογικά δεν έχουν τοποθετηθεί απέναντι στο ενδεχόμενο στήριξης ή απόρριψης μιας πρότασης Μομφής, αν αυτή έρθει αύριο από τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Εγώ δεν ξέρω αυτό που λέτε. Εγώ ξέρω ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί που δυστυχώς αυτή η δημόσια δήλωση επισκιάστηκε από άλλες εξελίξεις, ο Πάνος Καμένος δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφίσει πρόταση Μομφής που θα έρθει ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση. Και νομίζω και η σημερινή δήλωση απέχει από αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος θα παραιτηθώ από υπουργός, σημαίνει δεν θα είμαι υπουργός. Το τι ακριβώς θα γίνει, μένει να το δούμε, ας το πω έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια στη δημόσια συζήτηση να πιστεί και ο Πάνος ο Καμένος και άλλοι βουλευτές των ΑΝΕΛ ότι η συμφωνία αυτή είναι θετική για την Ελλάδα και υπέρ των συλλογικών συμφερόντων και της περιοχής των Βαλκανίων, στην οποία περιοχή η Ελλάδα παίζει έναν ηγετικό ρόλο θέλοντας και μείον. Οι τελευταίες δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα από τον κύριο Ζάεφ στη γειτονική πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας επιβάρυναν την κατάσταση στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν αναμενόμενες από την κουβέντα που είχε γίνει στο παρελθόν μεταξύ Ζάεφ Τσίπρα, ή για να διαχειριστεί το εσωτερικό του έχει σηκώσει τους τόνους, προκαλώντας τον παλάκι σε εσάς πάντα, για να πάντα το υπάρχει, πάντα υπάρχει πτυχή της διαχείρισης της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και της συζήτησης, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια διεθνή συμφωνία. Και η διεθνή συμφωνία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Φαίνεται ότι οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας δεν μιλούν επί του προκειμένου, και μιλάω για την πτυχή η οποία προκάλεσε την ανησυχία γενικώς για λαό, μιλούν για την ομογένειά τους.
όπως μιλούμε, mm-hmm. αντίστοιχα και το δικό μας σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 108 είναι. Mm-hmm. Μάλλον τη λέξη διασπορά, αυτή ήταν η διαφορά που ναι. υπάρχει στη εντάξει, στη αλλά αυτό είναι νομίζω απολύτως συμβατό με τις πρόνοιες της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία λέει ακριβώς ότι τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει νομίζω έχει κάθε δυνατότητα και ευκαιρία η Ελλάδα να πάψει να φοβάται. Δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να φοβάται κανέναν. Είναι μια χώρα η οποία ξαναστέκεται στα πόδια της, διεκδικεί κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια και προϋπόθεση για να τον παίξει αυτό το ρόλο είναι να λύσει τα προβλήματα με τους βόρειους γειτονές της. Οι δηλώσεις και αμέσως μετά ο λόγος στους συναδέλφους, όχι δηλώσεις, η απόφαση η οποία λήφθη απόψε στο ποτάμι 4-2 ήταν η τελική τοποθέτηση. 4 θα στηρίξουν τελικώς από την κοινοβουλευτική ομάδα τη συμφωνία όταν αυτή έρθει στο κοινοβούλιο. 2 ο κύριος Ψαριανός και ο κύριος Αμυράς δεν θα στηρίξουν, θα τοποθετούν αρνητικά. Είναι μια ανάσα για την κυβέρνησή σας. Ανάσα για την Ελλάδα μπορεί να είναι. Δηλαδή, αν πραγματικά το ποτάμι φαίνεται ότι μένει στην αρχική του τοποθέτηση, διότι υπήρξε μια περιραίωση ατμόσφαιρα για κάποια δημοσιεύματα, κάποιες αμφίσιμες δηλώσεις, οι οποίες βάζανε ερωτηματικό στο αν το ποτάμι θα στηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν δούμε δηλαδή, αν θυμηθούμε τα πρωτοσέλιδα του περασμένου Σαββατοκύριακου, νομίζω ότι ήταν το κεντρικό θέμα. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να έχουμε Σαββατοκύριακο ένα θέμα το οποίο έχει περπατήσει ας πούμε σε μεγάλη γκάμα εφημερίδων. Εκτιμάται ότι αυτή η δημόσια πίεση λειτουργήσε στο να πάρει μια σαφή θέση, εξανάγκασε το ποτάμι στο να πάρει μια σαφή θέση. Λειτουργήσε. Αυτό που εγώ μπορώ να πω και θέλω να το υπογραμμίσω είναι ότι είναι θετικό ότι το ποτάμι μένει στην θετική στάση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε μπορώ και να σχολιάσω βεβαίως και τα εσωκομματικά του κόμματος αυτού. Λοιπόν, Νίκος Σβέρκος. Το πολύ απλό ερώτημα, θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή, τι εκτιμάτε? Διότι αν έχουμε αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική πλειοψηφία εντός της Βουλής, η οποία φαίνεται να μην εξασφαλίζεται και να μην είναι απολύτως υπέρ της συμφωνίας, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αναζητήσει η κυβέρνηση τη συνένεση σε άλλους χώρους. Έχουμε επίσης εκ των πραγμάτων, μια παρένθεση σε αυτό που είπες. Ναι. Αν βάλει κανείς τα κουκιά κάτω αυτή τη στιγμή, 149. Αν τα βάλουμε, ναι, περίπου εκεί. Είμαστε κοντά στο 151, αλλά υπολοιπόμεθα ακόμα όσον αφορά αυτή την καταμέτρηση. Αλλά θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να τους πείσει? Γιατί το λέω. Και θα σας πω το εξής, ότι βλέπουμε ότι από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι αναφανδόν κατά. Μάλιστα υπάρχει και ένας ανταγωνισμός με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ποιος είναι πιο κατά από αυτή τη συμφωνία. Βλέπουμε το κίνημα αλλαγής επίσης, που θα ανέμενε κανείς να έχει μια στάση θετική υπέρ της λύσης και υπέρ της συγκεκριμένης λύσης. Και βέβαια οι συσχετισμοί στο ποτάμι δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί. Θα το καταφέρετε? Θα το καταφέρουμε και νομίζω ότι θα έχουμε και εδώ θετική έκπληξη. Γιατί θα είμαστε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή, εάν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και όντως μέσα Γενάρη έχουν συντελεστεί οι συνταγματικές αλλαγές στη γείτονα χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη ή αμφισβήτηση για το εάν οι γείτονές μας εννοούν να εφαρμόσουν αυτά που συμφωνήσαμε. Αυτά που συμφωνήσαμε, για να δούμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι εύκολα πράγματα για μια χώρα. Αλλάζουν το σύνταγμά τους, αλλάζουν το όνομά τους. Καλώς για όλους μας και για τις δύο χώρες και για όλους τους γείτονες. Τελειώνουμε με τους αλυτρωτισμούς και κυρίως τελειώνουμε και με αυτό που ανησύχησε και ανησυχεί ενδεχομένως μεγάλο κομμάτι της ελληνικής γνώμης, η οποία νομίζω ότι καθώς περνούν οι μέρες και ενημερωθεί καλύτερα, θα πιστεί ότι η συμφωνία αυτή είναι θετική. Τελειώνουμε με την αμφισβήτηση της ελληνικότητας της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό ήταν το αγκάθι το μεγάλο, νομίζω, το οποίο δεν μπορούσε η Ελλάδα σε καμία περίπτωση να το κάνει αποδεκτό. Έγινε μια δραματική αλλαγή ηγεσίας στη γειτονική χώρα. Τελειώσαμε με αυτού του τύπου τις ερμηνείες της αρχαίας ιστορίας και νομίζω τα θετικά βήματα εδώ είμαστε να τα αξιολογούμε σε κάθε φάση. Έτσι, βάζω τον αστερίσκο, διότι είχαμε τις δηλώσεις αυτές οι οποίες μας κάνανε όλους να αναρωτηθούμε αν τα πράγματα βαίνουν ομαλώς. Φαίνεται ότι βαίνουν ομαλώς. Οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί είναι στο πνεύμα και το γράμμα της συμφωνίας και είμαστε αισιόδοξοι ότι και εδώ θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Μάλιστα, να ρωτήσω και υπουργείο κάτι άλλο. Είδαμε πολύ οξυμένους τόνους στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήρε τις συντάξεις και έκλεισε το Σκοπιανό. Τι γίνεται τελικά? Εντάξει, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μετανιώσει που το είπε αυτό. Που το ανέφερε. Διότι αν δεν το είχε μετανιώσει, θα είχε βγει να το επαναλάβει. Δυστυχώς, αυτό που κατάφερε, κατά τη γνώμη μου, είναι να φέρει ένα κέριο πλήγμα στη δική του την αξιοπιστία και να δώσει και στους Έλληνες να καταλάβουν το εξής. Ότι εάν ομιγέννητο αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, θα είχαμε και άλλοι το μακεδονικό και τις συντάξεις κομμένες. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Διότι δεν είπε ότι είναι προϊόν συναλλαγής. Είπε ότι είναι προϊόν συναλλαγής. Δεν θα έμπαινε σε αυτή τη συναλλαγή. Και να σας θυμίσω ότι και το κόψιμο των συντάξεων ήταν και στο πρόγραμμά της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το στοιχείο το οποίο θύμωσε τον κύριο Χατζηδάκη. Συνεπώς, θεωρώ ότι αποδείχθηκε, νομίζω, από αυτή την έτσι, φράση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία τάση αυτά τα ζητήματα να τα αντιμετωπίζει με επιχειρήματα τα οποία μάλλον δεν ταιριάζουν για ένα επίπεδο κοινοβουλευτικής συζήτησης και ενδεχομένως αλλού να μπορεί να συζητιόνται. Εμείς όταν το πρωτακούσαμε λέμε δεν μπορεί, θα είναι μια ακραία έκφραση κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαίνεται ότι ό,τι ακούμε από τον κύριο Γεωργιάδη τη Δευτέρα, τα ακούμε από τον κύριο Μητσοτάκη την Τετάρτη. 24 ώρα διαφορά έχουν. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμα. Μετά την, αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή. Και έχει να κάνει με το εξής. Αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί μια συγκέντρωση στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στη Θεσσαλονίκη, με ομιλητή μάλιστα τον Πρόεδρό του και Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και ήταν με σήμερα δηλώσεις, αφενός μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, την τοπική της Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πάει να βάλει φωτιά στη Βόρεια Ελλάδα και ότι είναι, τέλος πάντων, τώρα το βάζω με δικά μου λόγια, εμπριστική αυτή η παρουσία του, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν την ίδια ώρα καλέσματα από κάποιες μακεδονικές ενώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποιες αντισυγκεντρώσεις. Και είδαμε μάλιστα και τον κύριο Αβγενάκη, ή για παράδειγμα, είδαμε και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αβγενάκης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, αν δεν είναι, να με συγχωρέσει και ο ίδιος, ο οποίος παρήχε ανοιχτά στήριξη σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να μπερδεύουμε το δικαίωμα του συναθρίζεστε, έτσι, με την πολιτική απόφαση κάποιος να κάνει αντισυγκέντρωση. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Όπως αν ήταν τα συλλαλητήρια της Μακεδονίας, κάποιος έκανε αντισυγκέντρωση για να φέρει σε αντιπαράθεση στο πεζοδρόμιο τους ανθρώπους που έχουν τη μία άποψη με την άλλη, θα ήμασταν απολύτως αντίθετοι. Πόσο μάλλον όταν έχουμε την ομιλία του Προέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος και Πρωθυπουργού σε ένα στάδιο στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αβγενάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν άλλο ένα 24ωρο να περισσώσουν την τιμή τους. Διότι αυτό που έκαναν είναι, νομίζω, πέρα από τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Χρειάζεται μια σαφής οριοθέτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων από τέτοιου τύπου πρακτικές. Διότι φαίνεται αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό πριν λίγο καιρό στη Βουλή, να δούμε πώς θα πάτε στη Θεσσαλονίκη, έρχεται τώρα να μπει σε εφαρμογή. Δεν ήταν δηλαδή ένα λεκτικό ατόπιμα. Ένα ερώτημα επίσης. Ήταν μια μεθοδευμένη κίνηση ανοχής απέναντι σε τέτοιες υπολογίες. Ένα ερώτημα επίσης το οποίο κυκλοφορεί και συζητιέται έτσι έντονα είναι ποια είναι η αναγκαιότητα για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι μια προεκλογικού τύπου χαρακτήρα ομιλία αυτή? Αυτό, ξέρετε τι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από την αρχή της διακυβέρνησης, ο Τσίπρας υφίστατο δύο λογιών κριτική. Όταν αργούσε να κάνει περιοδία και είχαμε καιρό να τον δούμε σε μια δημοσίευση, είναι κλεισμένο στο μαξί μου. Όταν βγαίνει για να περιοδεύσει ή να κάνει μια συγκέντρωση, να κάνει μια ομιλία, να τη εδώ πάμε για εκλογές. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Υπάρχει ένας, νομίζω, σχεδιασμός και μια στρατηγική από τη δική μας την πλευρά να επικοινωνήσουμε, αλλά και με όρους μιας πολιτικής συγκέντρωσης, την επιθυμία μας να μπει πραγματικά η Μακεδονία σε μια νέα φάση. Διότι αν κάτι προδόθηκε σε σχέση με τη Μακεδονία, κύριε Χαρίτο και κύριε Ελευθερόγλου και κύριε Σβέρκο, είναι οι δυνατότητές της. Η Μακεδονία έχει καταπληκτικές δυνατότητες, οι οποίες αναδείχθηκαν και την περασμένη χρονιά, τη χρονιά που κλείνει σε λίγο καιρό, με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλη η συζήτηση στην Διεθνή Έκθεση και γύρω από αυτή ήταν ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης και η Μακεδονία ευρύτερα ανακτά το διεθνή της ρόλο.
πώς να έπαιζε διεθνή ρόλο με τα νότα της γυρισμένα στο βορρά. Κατά τον ψυχρό πόλεμο δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Μάλιστα, λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα. Συνέχεια πάντως αυτού πάνω. Αν είναι σε συνέχεια. Μια πορεία έχω για το μακεδονικό αυτή την εξέλιξη. Είστε μια κυβέρνηση που λέτε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν κόψαμε τις συντάξεις, αρχίζουμε και δίνουμε στους ανθρώπους πίσω κάποια πράγματα. Τι σας πίεσε να αντεκάνετε τώρα, να ρισκάρετε την κυβερνητική σας συνοχή και να το αφήσετε για τη δεύτερη τετραετία? Κύριε Ελευθερόγλου, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και σχολές στην εξωτερική πολιτική που, λένε ότι δεν αγγίζω προβλήματα. Διότι αν περάσει, ας πούμε, ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος δεν ανοίξει κανένα ζήτημα και τα αφήσει όλα σε εκκρεμότητα, πραγματικά μάλλον δύσκολα, εκτός αν υπάρχει καμιά διεθνής κρίση, ας πούμε, και έχει απώλεια εδάφους, δεν ξέρω, ή αν υποστείς μια έτσι αποσπόντα διπλωματική ήττα, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα πραγματικά. Το πρόβλημα αυτό όμως ήταν εχρονίζουν. Έτσι, και κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι την Ελλάδα κάποιος την πίεσε για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Η Ελλάδα ήθελε, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνεται τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει στην περιοχή, να λυθεί αυτό το ζήτημα και να πολλαπλασιάσει τη διπλωματική της ισχύ, κάνοντας τις συναντήσεις και με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων, με τις τριμερείς στην περιοχή μας, αναπόσπαστο κομμάτι δηλαδή αυτής τη συνολική αντίληψη, τη συνολική στρατηγική, την οποία έχουμε, είναι και η επίλυση του Μακεδονικού. Περνώντας ημέρες, το πιστεύω βαθιά, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είχε ερωτηματικά θα πιστεί ότι η συμφωνία αυτή είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Το έχω δει στις περιοδίες, στις συνεχλέψεις, στις γειτονιές. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι αυτή η συμφωνία είναι που κάνει για πρώτη φορά τους γείτονες να λένε ότι η γλώσσα μας είναι γλώσσα η οποία προκύπτει από τις νότιες σλαβικές γλώσσες και βεβαίως ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Λοιπόν, ένα τελευταίο που θέλω να συμπληρώσω το ερώτημα του Νίκου του Σβέρκου νωρίτερα για το πώς εκτιμάτε ότι θα περάσει σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και το ποιοι θα στηρίξουν στο ελληνικό κοινοβούλιο το ναι απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών από αυτούς που σας λείπουν. 149 είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή τη στιγμή δεδομένα. Από εκεί και πέρα είδαμε στην συζήτηση για το προϋπολογισμό τη στάση του κυρίου Σαρίδη. Εκτιμάται ότι αντιστοίχως θα υπάρξουν βουλευτές από άλλα κόμματα οι οποίοι ενδεχομένως να ψηφίσουν τη γραμμή την κομματική και να σταθούν σε προσωπικό επίπεδο απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Καταρχήν να πω το εξής. Ο στόχος του να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές να στηρίξουν τη συμφωνία είναι ένας στόχος αυτονόητος, θεμητός και διαρκής. Ένα και στο χέρι. Το δεύτερο, για την πρόταση του, για τη στάση του κ. Σαρίδη. Είναι επίσης θετική και είναι θετική νομίζω και η πρόταση η οποία κατέθεσε για την αυξημένη δικαστική προστασία για τους ανθρώπους των χαμηλών εισοδημάτων. Και νομίζω ότι σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του σχεδίου του νόμου Παρασκευόπουλου που είχαμε και εμείς βάλει σε δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει μια λύση. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας πω τι και πώς, διότι υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, αλλά συνολικά νομίζω διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να έχουμε και μια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως και στο μέτωπο του προϋπολογισμού, έτσι και στα άλλα ζητήματα, ναι, μπορούμε να πείσουμε και άλλους βουλευτές. Δηλαδή, εάν κάποιος αυτόν τον προϋπολογισμό τον δει πραγματικά έξω από τις κεκτημένες ταχύτητες της κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ένας προϋπολογισμός τομή. Για πρώτη φορά είναι επεκτατικός. Θυμηθείτε όλα τα χρόνια της κρίσης. Ακριβώς την ίδια περίοδο. Τι συζητάγαμε, κύριε Χαρίτο, στην πολιτική και τη δημοσιογραφία? Πόσα θα κόψουμε? Από πού θα κόψουμε? Και τώρα τι συζητάμε? Συζητάμε εάν καλώς δίνει η κυβέρνηση αυτά που δίνει εκεί που τα δίνει. Μας ακούνε μισθωτοί. Μας ακούνε συνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι? Αυτά. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Και θέλω να πάμε στην Αλβανία γιατί είχαμε μία εξέλιξη. Τη γνωρίζετε, τη γνωρίζουμε όλοι μας. Στην Νότια Αλβανία, στη Χιμάρα συγκεκριμένα, υπάρχει σε εξέλιξη μία προσπάθεια εδώ και δεκαετίες για να αποχαρακτηριστούν, για να δοθούν οι τίτλοι σε όσους από τη μειονότητα κατέχουν γη και ακίνητα στο νότο της χώρας. Δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Εικάζω, δεν το ξέρω, φαντάζομαι εσείς το ξέρετε, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Κοτζιάς, όσο ήταν στην θέση του Υπουργού των Εξωτερικών και προχωρώντας τις συζητήσεις, θα το είχε ανοίξει με τους ομολόγους του στην γείτονα χώρα. Αντί να δούμε να προχωράει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, είδαμε κάτι το οποίο εξέπληξε όλους μας. Αρνητικά, έτσι. Αρνητικά. Είδαμε την απαλωτρίωση
συγκεκριμένων κάποιων χιλιάδων στρεμάτων, εκατομμυρίων για την ακρίβεια είναι, 1.300.000 στρέμματα αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Χιμάρας. Και όταν υπήρξε αντίδραση από το ΙΠΕΞ εδώ, δήλωσαν έκπληκτοι στο αλβανικό ΙΠΕΞ για την αντίδραση της Αθήνας. Πώς εκτιμάτε την ενέργεια αυτή, ναι, με δεδομένο ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις που αφορούν τα θαλάσσια σύνορα, που αφορούν μια σειρά από ζητήματα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα είναι σαφές ότι έχουμε από τη μεριά της Αλβανίας μια κίνηση η οποία παραβιάζεται ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το κάναμε καθαρό από την πρώτη στιγμή. Έχει κινηθεί και ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Είναι μια κίνηση η οποία μας προβληματίζει και ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η απόφαση να ανακληθεί, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές μονιμότερες συνέπειες στις σχέσεις των δύο χωρών. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός αυτό να συμβεί και την παρακολουθούμε την εξέλιξη με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ελπίζουμε ορισμένοι οι οποίοι κινούνται με τρόπο τον οποίο δεν θα έπρεπε να κινούνται, να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Γνωρίζετε, δεν είστε ο αρμόδιος υπουργός, ωστόσο θα το θέσω το ερώτημα, γνωρίζετε αν το προηγούμενο διάστημα είχαν συζητηθεί εκτενώς αυτά τα ζητήματα που αφορούν τις περιουσίες? Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει ένα παράπονο, και το λέω έτσι, ναι, από την πλευρά των μειονοτικών, ότι δεν είχαν τη στήριξη που περίμεναν από το ελληνικό ΙΠΕΞ. Εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσα να το δεχτώ, αλλά και θα μου προξενούσε έκπληξη αν το ζήτημα δεν αποτελούσε πρώτη ύλη στις διμερείς συζητήσεις. Και νομίζω συνεχίζει, και βεβαίως η στάση δική μας είναι απολύτως ξεκάθαρη και νομίζω δεν επιδέχεται παρερμηνιών. Δεν μπορεί να πει κανένας στην Αλβανία ότι δεν κατάλαβε τι εννοούσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι κι αλλιώς, απλώς ένα σχόλιο επ' αυτού, ότι έτσι κι αλλιώς και το θέμα με τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί εμπλέκεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ενταξιακές πορείες. Άρα είναι εκ των ονού κάνευ υποχρεωμένη η αλβανική πλευρά να τηρεί αυτού του είδους τις υποχρεώσεις. Αν και δεν είναι αρμόδιος ο υπουργός, σκέφτεται να βάλετε βέτο, αν συνεχίσει η Αλβανία και δεν πάρει πίσω την αποφασία? Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να απολέξει κανένα από τα διπλωματικά της όπλα. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν άπαντες. Οι προϋποθέσεις ένταξης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και δεν νομίζω ότι έχει διάθεση κανένας να τις κάμψει. Υπό τις παρούσες συνθήκες πάντως, και κλείνουμε με αυτό, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανένα νόημα να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά θαλάσσια σύνορα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα και αυτό το καταλαβαίνουν και οι γείτονες. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Δεν ξέρω, εύκολα, δύσκολα, επανερχόμαστε με την υπόθεση που ακούει στο όνομα Μανώλης Πετσίτης. Μια υπόθεση, σύμφωνα με τα αντιπολιτευόμενα μέσα, που φέρεται να σας αγγίζει και να φτάνει και μέχρι το Μαξίμου. Θα το δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή στο στούντιο, Focus, μέρος δεύτερο. Νίκος Παπάς, υπουργός ψηφιακής πολιτικής, Νίκος Βέρκος, Νίκος Ελευθερόγλου. Ξεκινήσαμε με ένα πρώτο μέρος με τα θέματα που αφορούν την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Αλβανία. Έχουμε τις εκλογές, έχουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε την οικονομία. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο έχει σηκωθεί ψηλά από τον αντιπολιτευόμενο τύπο. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτη σας, και σας κατηγορούν ότι ο άνθρωπος αυτός, εν γνώση σας, εν αγνία δικιά σας, λειτουργούσε ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου, διαβάζω σε αντιπολιτευόμενα μέσα. Η σχέση δική σας με τον άνθρωπο αυτό ποια ήταν καταρχάς? Εντάξει, εγώ δεν έχω αρνηθεί ότι τον γνώριζα από τότε που ήμασταν παιδιά. Χαθήκαμε για μεγάλο διάστημα, πέρασε κάποια στιγμή, βοήθησε και στην εκλογική καμπάνια όπως χιλιάδες μέλη το 2015 και από ένα διάστημα και μετά ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πέραν τούτου δεν, και δεν καταλαβαίνω η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς μας ζητάει. Υπήρξε κάποια συνεργασία μεταξύ σας? Βεβαίως υπήρξε, ήταν για ένα διάστημα εκεί κοντά μας εθελοντικά, από εκεί και πέρα όμως απομακρύνθηκε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι εργάστηκε και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση.
Δηλαδή και για ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και βεβαίως και στην εταιρεία συμφερόντων Λαβρεντιάδη. Άρα δεν έχω να... Εκεί πέρα πραγματικά μου κάνει εντύπωση που συζητιέται αυτό το θέμα. Τώρα, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Το θέμα εδώ είναι ότι οι δηλώσεις αυτές δεν είναι μία αποτύπωση γενικόλογων δηλώσεων από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων μέσων, αλλά επικαλούνται συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει μιλήσει. Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα, διότι έχουμε έναν ιδιώτη ο οποίος δουλεύει σε μια ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων αρμοδιότητα κανενός κυβερνητικού στελέχους να σχολιάσει, να πει, να... Αυτό που θα μπορούσε, ας πούμε, να εγκαλέσει κάποιος την κυβέρνηση είναι να πει, ξέρετε κάτι, με την πολιτική σας ευνοήσατε τα συμφέροντα Λαβρεντιάδη στο θέμα της ΔΕΠΑ. Η αλήθεια όμως, αν κανείς δει τα νούμερα και την εξέλιξη του χρέους της ΔΕΠΑ, είναι ακριβώς η ανάποδη. Και λέω εγώ, δηλαδή όταν το χρέος της ΔΕΠΑ διωγγώνονταν και έφτανε τα 100 εκατομμύρια πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, γιατί ευνοήθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία? Εδώ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Γιώργος Σταθάκης έχει δώσει πάρα πολύ καθαρές απαντήσεις. Το χρέος της ΔΕΠΑ αυξήθηκε για περίπου 10 εκατομμύρια κατά τη δική μας διακυβέρνηση. Όλη η άλλη η μεταβολή αφορούσε τόκους υπερημερίας συσσωρευμένων χρεών από προηγούμενες χρονιές και πέραν τούτου ουδέν. Νομίζω ότι αυτός ο θόρυβος γύρω από το ζήτημα αυτό είναι αντίστοιχος του θορύβου γύρω από τον Ελδό. Θυμάστε τι έγινε με τον Ελδό? Λοιπόν, το τι θόρυβος λέει για νέους πλανήτες διαπλοκής, λέει, ανοίγει ο παπάς. Τώρα που ο Ελδό αρχίζει και συνάπτει συμφωνίες με τις κορυφαίες διαστημικές υπηρεσίες στη Γη, τώρα δεν μιλάει κανένας. Τον ίδιο θόρυβο αντίστοιχο είχαμε, τι να σου πω, με τα κανάλια. Θυμηθείτε τι λέγανε με τα κανάλια. Κατανοητό. Απλώς για να το κλείσω και να δώσω το λόγο. Απλώς για να το κλείσω και να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Αυτό το οποίο ο κύριος Κιτσάκος επικαλέστηκε, ότι ο τρόπος με τον οποίο ερχόταν εδώ και απευθυνόταν προς όλους μας και ότι συστηνόταν ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών του Μαξίμου, ήταν κάτι που υπέπεσε στην αντίληψή σας. Εδώ τι θα μπορούσα να πω εγώ? Δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα. Τι να πω? Ότι τι. Ο Πετσίτης δεν ήταν ποτέ με φεκ διορισμένος εμάς. Σας είπα ότι από ένα σημείο και μετά, από τις εκλογές του 2015 της δεύτερης και μετά, πήγε στον ιδιωτικό τομέα. Πέραν τούτου δεν είχε κανένα σχόλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς είναι δυνατόν, και έγινε και αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και ρωτάνε ποιον, εμάς, ποιες ήταν, λέει, οι αρμοδιότητες αυτού του ανθρώπου στην ιδιωτική εταιρεία την οποία εργάζονταν. Πάτσο, ο κ. Τσάκος έχει πει και κάτι άλλο. Το 16-17 ερχόταν πάλι στο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα. Εντάξει, αλλά... το 16 έχει γίνει ένα σχηματισμός. Ήμουν και στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Σας λέω όμως αυτό και το επαναλαμβάνω. Ότι ο άνθρωπος αυτός δούλευε για τον ιδιωτικό τομέα. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων για τις οποίες δουλεύουν. Αυτές οι επιχειρήσεις πολλές φορές έχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα του δημοσίου, όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση. Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το λέει και ο κόσμος, κύριε. Δεν από αυτήν την άποψη ρωτάω και εγώ κάτι παραπάνω σε αυτό. Ήταν φίλος τόσα χρόνια. Δεν ένιωσε την ανάγκη να σας πάρει. Γίνεστε θέμα εξαιτίας του. Δεν ένιωσε την ανάγκη να σας πάρει ένα τηλέφωνο και να σας πει: Συνήκο, τι γίνεται, γιατί με κυνηγάνε? Πότε εννοείται? Τώρα, κοιτάξτε, μετά από όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε. Κοιτάξτε, ο καθένας κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή του. Εμένα κάποια πράγματα δεν μου πάνε. Δηλαδή, δεν ξέρω, γενικώς με παρατηρούν. Έτσι δεν είναι? Δεν σας κάνει εντύπωση που δεν με έχουν βρει, ας πούμε, στα μπουζούκια ή στο... Δεν κακολογώ κανέναν. Πραγματικά. Αλλά το τι βίο διάγει ο καθένας νομίζω είναι επιλογή του. Αν βγάζει λεφτά, δεν βγάζει, πώς τα ξοδεύει και τι ξοδεύει. Άλλα πράγματα μας πάνε. Η σχέση η δική σας από πότε διακόπηκε? Σας είπα, είχαμε όταν, και μάλιστα ήταν μια περίοδος η οποία πέρασε και προσωπικά πολιτική δυσκολία μεγάλη, και η κυβέρνηση με το ζήτημα των αδειών εργάζονταν σε εταιρεία με την οποία ήμασταν σε σύγκρουση. Άρα μιλάμε για το 2000... Μιλάμε για τα τέλη του 2015 και του 2016 εκεί. Επειδή γίνεται όλα αυτά σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανεβάσει πάρα πολύ τη σκανδαλολογία ή τα σκάνδαλα, τις υποθέσεις σκανδάλου, θεωρείτε ότι πάνε να χτυπήσει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς με αυτές τις σκέψεις? Αυτό προσπαθούν να το κάνουν, αλλά εδώ προσέξτε να δείτε. Πιάνονται από υποθέσεις οι οποίες δεν αφορούν τη διαχείριση δημόσιου χρήματος. Διαχείριση δημόσιου χρήματος έχουμε, ας πούμε, ωραία, στη ΔΕΠΑ, εάν οι διοικήσεις της και η πολιτική ηγεσία έκανε πράγματα τα οποία
ας πούμε, έβλαψαν τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα δείτε ότι θα εύχονταν να μην είχε ξεκινήσει. Διότι το πώς διαμορφώθηκε το χρέος της ΔΕΠΑ, θα βγουν τα στοιχεία ξανά και ξανά και υπάρχει και επίκαιρη επερώτηση. Αυτό να το συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα, τι ακριβώς συζητάνε. Και πώς είναι δυνατόν να ερωτώ με εγώ ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός αυτά τα ζητήματα. Δεν καταλαβαίνω. Ιδιωτική εταιρεία, ιδιώτης, τα συνάψουν μια σχέση νομίζουν. Ο λόγος που πατάνε όλοι, ο λόγος που επικαλούνται και σας βγάζουν μπροστά σε αυτά τα δημοσιεύματα είναι λόγω της φιλικής σχέσης. Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου. Εγώ είμαι υπουργός. Δεν είμαι και εδώ μπροστά σας ως πρόσωπο ή ως φίλος σας, επειδή έχουμε συναντηθεί να πάμε να πιούμε ένα κρασί, θα βγούμε και στην τηλεόραση να τα πούμε. Έχω αρμοδιότητες συγκεκριμένες και έχω και κρυστάλλινη παρουσία και διαφανή και έχω και ζωή, πείτε μου εσείς αν έχω προκαλέσει εγώ προσωπικά πουθενά και αν διάγω βίο πολυτελή. Από εκεί και πέρα πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω και να πω τίποτα. Αρμόδιος να απαντήσει είναι άλλος. Είναι επειδή αρκετές από αυτές τις υποθέσεις και μάλιστα με επίκεντρο εσάς έχουν υπάρξει και άλλα δημοσιεύματα. Θυμίζω για παράδειγμα την περίφημη ιστορία με το υποτιθέμενο γραφείο το οποίο είχατε φτιάξει και κάνατε. Επειδή όμως όλα αυτά προέρχονται από ένα συγκεκριμένο μηντιακό όμιλο. Είναι, δηλαδή η πηγή των δημοσιευμάτων. Κοιτάξτε, είναι η μέθοδος της δημοσιογραφίας. Και εδώ, ξέρετε, αυτά τώρα που λέτε μπορεί και να μην τα θυμάται ο κόσμος. Ναι. Εκείνες όμως τις 2-3 ημέρες γίνεται σκάι, ας πούμε, υποτίθεται μια βόμβα, η μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Ο Παπάς με το Σπίριτζο έχουν γραφείο που κάνει εξυπηρετήσεις. Mm. Η Γεροβασίλη έχει ιατρείο που παρανομεί. Ο Κατρούγκαλος παίρνει 12%. Ναι. Ο Τσίπρας έχει σπίτι που το πήρε από άνθρωπο που αυτοκτόνησε γιατί είχε χρέη. Όλα αυτά κρατάνε 3 ημέρες, κλείνουν. Α, μη σας πω για τον Δρίτσα, ο οποίος μάλλον οδήγαγε το ταχύπλιο στην Αίγινα που είχαμε και το σχετικό ατύχημα. Λοιπόν, ο κόσμος έχει καταλάβει. Όλα αυτά κρατάνε κάποιες μέρες, κάνουν τον κύκλο τους, περπατάμε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το κρίσιμο λοιπόν εδώ πέρα είναι να ερμηνεύσουμε και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί, ωραία, μάλιστα, έχει ο συγκεκριμένος εκδότης προβλήματα με την δικαιοσύνη ενδεχομένως και την κυβέρνηση. Και κάνει αυτού του τύπου τις επιλογές. Η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς κάνει? Δεν έχει πρώτη ύλη να μας αντιπολιτευτεί? Μήπως δεν έχει να πει τίποτα για την οικονομία? Μήπως ζει μία παταγώδη διάψευση και πάει να πιαστεί ή να κατασκευάσει οτιδήποτε για να μπορέσει να επιβιώσει στον πολιτικό διάλογο? Λέω εγώ. Δεν θεωρείτε ότι σας κάνει ζημιά στην κοινωνία αυτή όλη η ανακύκλωση των πραγμάτων που και σας αναφέρατε? Ναι, αλλά έρχεται και παρέρχεται, κύριε Ελευθερόγλου. Δηλαδή, ωραία, εντάξει. Το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ενδεχομένως ένα ποσοστό του κόσμου τα καταπίνει αυτά αμάσιτα. Δεν φαίνεται όμως αυτά τα πράγματα να επηρεάζουν και θα σας έλεγα και τις πολιτικές τάσεις ενδεχομένως. Προφανώς, προφανέστατα, επειδή η Νέα Δημοκρατία πνίγεται στο κελπνότινο βάρτης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πραγματικά ψάχνουμε να δούμε σε ποιες υποθέσεις δεν εμπλεγμένη, προσπαθεί να κατασκευάσει για να ισοφαρίσει μια κατάσταση. Εντάξει, νομίζω όμως ότι ο κόσμος δεν τρώει σανό. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Και ξέρετε, υπάρχει και το άλλο, το οποίο είναι μάθημα και για όλους. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, στην ιεράρχηση της σημαντικότητας των ζητημάτων έρχονται πρώτα τα ζητήματα της απασχόλησης, της ανεργίας, της περίθαλψης, της παιδείας και τα άλλα ζητήματα. Αυτό όμως, επειδή μου δίνετε μια εξαιρετική πάσα τώρα, αφορά και εσάς. Και αφορά και εσάς, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα μέσα στο κόμμα για το αν θα πρέπει το προεκλογικό διάστημα να κυλήσει με μια σκανδαλολογία, με το αν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί, το βάρος ευθύνης που φέρουν και αν θα πρέπει να φτάσουμε έτσι μέχρι τις κάλπες ή να πέσει μαχαίρι εκεί και να πάμε καθαρά. Μαχαίρι, τι εννοείται να πέσει μαχαίρι, να κάνεις... Να μην ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος. Να πεις, ας πούμε, ότι δεν θα γίνει εξεταστική για την υγεία, γιατί είναι κακή σκανδαλολογία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οι εκλογές, βέβαια, το πιστεύω βαθιά, κερδίζονται στην οικονομία. Εδώ όμως έχουμε μία έτσι, θα σας έλεγα, ακλόνητη υποχρέωση να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας από το παρελθόν και να πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να μπει μάλιστα αυτό στο ζύγι ή στη συνδιαλλαγή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάντως ακούγαμε θέματα, συγγνώμη, σας διακόπτω, θέματα για την Οβάρτσα, ας πούμε. Όλο το καλοκαίρι έπαιζαν ονόματα υπουργών, πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε φτάσει Δεκέμβριο, τελείωνε ο χρόνος.
και δεν είδαμε κάτι, τουλάχιστον με βάση αυτά που είχαν ακουστεί, περιμένουμε κάτι από το νέο χρόνο ή πάλι θα είμαστε... Ενδεχομένως, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Συνεχίζονται οι έρευνες, υπάρχουν οι εξελίξεις γνωστές, έχει ολοκληρωθεί ένα κομμάτι σε σχέση με το κλυπνό. Θα δούμε. Επειδή ακριβώς και όλα είπατε, συγγνώμη που... Ήθελα να το πάω παρακάτω, αλλά... Παρακάτω, θέλω να το πάω στην οικονομία. Δεν ξέρω αν βολεύει. Ωραία. Εκεί θα πήγαινα και είπατε, εγώ πάμε. Είπατε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι οι εκλογές κερδίζονται στην οικονομία. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, κοιτάει τις ενέργειές σας ως κυβέρνηση, βλέπει ότι θα δώσετε κοινωνικό μέρισμα, ότι θα δώσετε αναδρομικά, ότι θα προπληρωθούν κάποιες από τις συντάξεις, ότι θα δοθούν επιδόματα τέκνων, ότι θα δοθούν μια σειρά άλλες. Δηλαδή, τώρα είναι γύρω στις 9-10 κινήσεις οι οποίες θα κάνουν. Και λένε πολύ ωραία, να, ορίστε, πάει σε εκλογές. Δεν λέω αν θα πάτε σε εκλογές ή όχι, αλλά ότι πρόκειται περί παροχών. Ότι θέλει να δώσει και μοιράζει λεφτά ο Τσίπρας, ο Παπάς, όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, μοιράζει τον κόσμο λεφτά γιατί, για να κάνει παροχές σε παλαιού στυλ, ας πούμε. Και μάλιστα ότι. Και μάλιστα λέει, είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ακριβώς. Και είπε ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα ότι δίνετε και ψίχουλα. Ότι τους έχετε πάρει πάρα πολλά. Καλά, όποιος μιλάει για ψίχουλα, νομίζω ότι δεν γνωρίζει το πώς περνάει η μέση ελληνική οικογένεια και το τι μπορεί να σημαίνει ένα έκτακτο επίδομα με βάση το κοινωνικό μέρισμα των 600 ή των 700 ευρώ. Άρα νομίζω έτσι αυτές οι τοποθετήσεις είναι μάλλον έτσι άστοχες και δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Τώρα, κύριε Σβέρκο, κοιτάξτε, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Και επειδή βγήκε από τα μνημόνια, έχει τη δυνατότητα, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι μέσα στο δύσκολο αυτό μνημόνιο, στη δύσκολη αυτή συμφωνία δεν είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε μικρότερη. Αλλά μέσα στη συμφωνία φτιάξαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, βάλαμε την ελεύθερη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανασφάλιστους, δώσαμε μέρισμα το 16, μέρισμα το 17. Βεβαίως τώρα εκτός συμφωνίας όχι μόνο μέρισμα το 18, αλλά και μείωση του τέλους επιδιδεύματος για τους αγρότες και μείωση του έμφυα και επιστροφή των αναδρομικών και μείωση του φόρου των επιχειρήσεων και μείωση του φόρου μερισμάτων και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες των μεγαλύτερων εισοδημάτων. Θυμάστε το κίνημα της γραβάτας. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πλέγμα πολιτικών πολύ ισορροπημένο, βεβαίως με περισσότερο βάρος σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή θα καταλάβει και θα αισθανθεί ότι η οικονομία μας συνολικά έχει γυρίσει σελίδα. Ανακάμπτουμε και είμαστε στην ανωδική πορεία, η οποία θα είναι σταθερή, σίγουρη και συνεχής. Έχουμε μπει σε αυτή την πορεία εδώ και αρκετό καιρό, ακόμα και πριν κλείσει και τυπικά το πρόγραμμα, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης. Ανακοινώθηκε και από την Ελστάτ το ποσοστό ανεργίας, 18,3. Καταλάβατε τι συμβεί. Έχει πέσει η ανεργία 10 μονάδες. Η ανεργία έπεσε 10 μονάδες και αυτή η διακυβέρνηση έχει δημιουργήσει 350.000 θέσεις εργασίας. Το κακόμοιρο το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που τόσο έχει συκοφαντηθεί, έλεγε για 300.000 θέσεις εργασίας. Τώρα, αν δεχθούμε ως αξίωμα αυτά τα οποία περιγράφεται και ότι όντως είναι πραγματικά έτσι και ισχύουν, έχεις απ' την άλλη τους οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι κάθονται με το κομπιουτεράκι, τα υπολογίζουν, βάζουν μπροστά και τον καζαμία εντός εισαγωγικών και σου λένε: OK, αν η κυβέρνηση στο πίσω μέρος του μυαλού της είχε το να φτάσει μέχρι το Μάιο και να πάει συνολικά σε εκλογές, να στήσει πολλαπλές κάλπες και να πάμε και σε κοινοβουλευτικές το Μάιο. Ο Μάιος είναι αργά. Και είναι αργά γιατί τα μέτρα αυτά θα έχουν ξεχαστεί, τα οποία έχουν περάσει τώρα, η μείωση των συντάξεων, η μη μείωση των συντάξεων, τα επιδόματα. Από την άλλη έχεις ένα σκοπιανό, ένα μακεδονικό, συγγνώμη, που θα έρθει στη Βουλή το Μάρτιο, 15, κάποια στιγμή. Ναι, αλλά 15 Γενάρη τελειώνουν οι διαδικασίες. Οπότε, στη γείτονα. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και τις εκλογές να έρχονται πιο μέσα και να βολεύεται και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό. Εσείς καλά κάνετε, γιατί είστε υποχρεωμένος ως εκ της θέσεώς σας και εσείς και όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή, να μας μεταφέρετε είναι τα ερωτήματα των αντιπάλων μας. Είναι ένα υπαρκτό ερώτημα έτσι. Αυτό. Νομίζω δεν είναι μόνο όμως... αντιπάλων. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα, ότι γενικώς λέγεται στην πολιτική τάξη της χώρας όλα αυτά τα χρόνια ότι με το που ξεκινήσει η τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδος. Ακριβώς. Πάμε σε εκλογές. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι εκλογικό έτος το 2020.
2019, γι' αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Έτσι. Ναι. Ούτε χρειάζεται να διαβάσει τον Καζαμία για να ξέρει ότι θα γίνουν εκλογές το 2019. Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και αυτή είναι και η δική μας σταθερή επιλογή. Με τα μερομήνια παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Να καταλάβουμε πότε ακριβώς. Σας είπα πριν, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι η οικονομία μας έχει μπει σε μια σταθερή ανωδική πορεία. Θέλουμε λοιπόν αυτή η πορεία να συσσωρεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα θετικά για το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη, να μας δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσουμε και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν και τη σχέση του με το δημόσιο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα και ακριβώς όχι μόνο να κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβριο του 19, αλλά να κάνουμε μια κρίσιμη επιλογή. Διότι αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή, κύριε Χαρίτο, ότι εφαρμόστηκαν δύο συνταγές στην Ελλάδα. Η μία συνταγή που πήγε την ανεργία στο 27 και η άλλη που την ξανάριξε στο 17. Θα είναι 17 ακόμα κάτι. Σε ένα-δύο μήνες θα το δείτε και θα μπορεί το 2023 να την πάει στο 7. Άρα το 19 αποφασίζουμε για το πόση ανεργία θα έχουμε το 23. Μπορούμε να έχουμε είτε 27 με τις πολιτικές Μητσοτάκη, ασφαλιστικό Πινοσέτ, διάλυση εργασιακών σχέσεων και του συστήματος περίθαλψης, είτε να τελείξουμε και κάτω από 10. Εντάξει, τώρα για το ασφαλιστικό Πινοσέτ. Υπήρξε μια δήλωση μετά, είπαν ότι ήταν μια ατυχής δήλωση αυτή. Ναι, καλά, εντάξει, ατυχής δεν ξέρω αν ήταν η δήλωση, η ατυχής είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αν εφαρμοστεί κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια οδυνηρή επιλογή, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χειλή και χρειάστηκε δικτατορία για να την εφαρμόσει, η οποία τι λέει, ότι ο Παπάς, ο Χαρίτος, ο Σβέρκος, ο Ελευθερόγλου έχουν ένα πορτφόλιο, έχουν ένα πουγγί από μετοχές, τις οποίες ας πούμε τις καλλιεργούν, τις επενδύουν, τις πολλαπλασιάζουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Αν είναι άτυχοι και συνταξιοδοτηθούν λίγο μετά από μια χρηματιστηριακή κρίση, δεν θα πάρουν καλή σύνταξη. Λοιπόν, οι συντάξεις και η ασφάλιση δεν είναι τζόκερ, δεν είναι κίνο, δεν είναι στοίχημα. Είναι αυτό που μας συγκροτεί ως κοινωνία, που μας καθιστά αλληλέγγυους, που μας κάνει να κοιτάμε εκτός από το δικό μας το παιδί και το παιδί του διπλανού μας και να αναδιανέμουμε το εισόδημα που έχει παραχθεί. Άκουγα τον Υπουργό που ανέλυε τι κάνει η κυβέρνηση οικονομικά και είπε και την φράση ότι τις εκλογές κερδίζουμε από την οικονομία. Δημοσκοπικά δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουμε στα χέρια μας και εσείς και εμείς τουλάχιστον, αυτές που βλέπουμε στη δημοσιότητα, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σε άλλες από 5,5% και σε άλλες φτάνει στο 10%. Λοιπόν, να θυμηθούμε τι έχουν καταγράψει. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα συστηματικό πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι το πάθανε το 2012. Έχω μία υποψία ότι υπάρχει ένα ζήτημα μεθόδου. Δηλαδή, εάν κάνουν τις σταθμίσεις με βάση την προηγούμενη ψήφο, προφανώς δεν μπορέσανε να πιάσουν τη μεγάλη μεταβολή που συνέβαινε στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Μετά δεν κατάλαβα γιατί πέφτανε όλο έξω και πέφτανε όλο έξω, όχι γιατί όταν πέφτει έξω τυχαία, πέφτει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν πάει να πέφτει συνέχεια έξω προς τα δεξιά. Έτσι δεν είναι. Σαφέστατα έχει να κάνει με αυτό που λέτε, τη μέθοδο. Ναι, και υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως τη πρόσβαση που έχουν πλέον με τις νέες τεχνολογίες στους ψηφοφόρους και υπάρχουν κατηγορίες ψηφοφόρων. Στις οποίες φαίνεται ότι υποεκπροσωπείται η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορεί να πέφτουν έξω και στις εκλογές του Γενάρη και στο δημοψήφισμα και στις εκλογές του Σεπτέμβρη με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι υπάρχει έτσι, πολιτική προδιάθεση, αλλά εδώ πέρα είναι προφανές ότι υπήρξε ένα ζήτημα μεθόδου. Τι έχει συμβεί ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Ελευθερόγλου? Δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει μειώσει τη διαφορά στο μισό από τότε που ο κύριος Μητσοτάκης κομποριμονούσε και έλεγε ότι η διαφορά είναι 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτά έχουν φύγει από τη δημόσια συζήτηση, ουδή σοβαρός τα ισχυρίζεται και θα δείτε ότι όχι μόνο θα κλείνει η ψαλίδα και θα πλησιάζουμε, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών. Εσείς τα ποσοστά αυτά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή τα κατανοείτε, μπορείτε να μεταφράσετε γιατί αποτυπώνεται κατά τέτοιο τρόπο η κοινή γνώμη? Τις δημοσκοπήσεις πρέπει να τις βλέπετε στη δυναμική τους. Η κάθε δημοσκόπηση αποτυπώνει με τις ελλείψεις που έχει τις μεθοδολογικές μία κατάσταση στη στιγμή. Σας λέω λοιπόν, επειδή τις παρακολουθούμε διαχρονικά και ως προς τα ποιοτικά του στοιχεία, δεν υπάρχει εταιρεία που να μην έχει μειώσει στο μισό τη διαφορά από αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι πριν ένα χρόνο. Εκτιμάτε ότι είναι ικανή η ανατροπή και να περάσει κάποια, να δείτε να περνάει κάποια στιγμή δεν μας απασχολεί να περάσουμε στις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, τις περισσότερες δημοσκοπήσεις τις είχαμε χάσει και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Ήμασταν πίσω στις δημοσκοπήσεις
κερδίσαμε τις εκλογές. Τις εκλογές θέλουμε να κερδίσουμε. Και πιστεύω πραγματικά, ακριβώς επειδή ο λαός μας έχει και μία σοφία συσσωρευμένη και μία ανάγκη να αισθανθεί ότι τα πράγματα πραγματικά τώρα πηγαίνουν καλύτερα, θα αξιολογήσει θετικά και τη διακυβέρνηση αυτή και θα συνεχίσει και στην ίδια πορεία. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις και η αποτύπωση της κοινής γνώμης αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο κόσμος, έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το Γενάρη και το Σεπτέμβρη που αναφέρατε πριν ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν υπήρχε η εμπειρία, έλεγα, δεν υπήρχε το κριτήριο από την πλευρά του κόσμου. Βεβαίως, τώρα την έχει ζήσει την κυβέρνηση. Αυτό είναι απολύτως σωστό και γι' αυτό πάντα τα κυβερνώντα κόμματα έχουν και ένα μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας, η οποία ενδεχομένως και σε δύσκολες στιγμές άνθρωποι που τα έχουν ψηφίσει στο παρελθόν θα αποστασιοποιηθούν. Αν είναι μια δύσκολη στιγμή, να σας πω, ας πούμε, η πυρκαγιά στο μάτι, η οποία ήταν πραγματικά, και σας μιλάω από καρδιάς, η πιο δύσκολη στιγμή της διακυβέρνησης που είχαμε. Ενδεχομένως λοιπόν, εάν κάποιος άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει κάποιο από τα δύο κυβερνητικά κόμματα τον πάρουν τηλέφωνο εκείνες τις στιγμές, είτε το κλείσει, είτε αρνηθεί να απαντήσει, είτε πει κάτι άλλο, είτε πει δεν θα ψηφίσω, είτε θα ψηφίσω λευκό. Μια και το αναφέρατε, ναι. Γίνανε λάθη εκεί. Τι εννοείται? Στο μάτι, καλά, όποιος πει τώρα ότι όλα γίνανε σωστά, νομίζω ότι δεν είναι αξιόπιστος, έτσι. Αλλά είχαμε πρώτον ένα φυσικό φαινόμενο με το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο να τα βάλεις. Πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν ξέρω, τα είδατε τα βίντεο, έτσι, για το μέγεθος, την ταχύτητα της φλόγας και την καταστροφική της δύναμη. Και δεύτερον, αυτό που πρέπει, οφείλω να σας ζητήσω να το αναγνωρίσετε κι εγώ, είναι ότι δεν υπήρξε στιγμή που να μην έχουμε την εγρήγορση να έχουμε τη μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους και τις περιοχές. Τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν πληρωθεί και είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή τους και έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ έτσι γρήγορους ρυθμούς η αποκατάσταση, και αυτό νομίζω ότι το έχει αναγνωρίσει και ο κόσμος ο οποίος έζησε αυτή την οδύνη, αυτό το δράμα εκεί, ο οποίος πρέπει να σας θυμίσω ότι σε αλλεπάλληλες συγκεντρώσεις έχει βρεθεί και με τον Χρήστο το Σπίρτζη και τον Αλέκο το Φλαμπουράρι εκεί επί τόπου για να συζητήσει πώς τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν και να βελτιωθούν. Κύριε Υπουργέ, λέτε συνέχεια ότι θα κάνετε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια περιπέτεια το Φεβρουάριο προς Μάρτιο. Για τον είναι 149, θέλετε να πούμε 150, αλλά θα περάσει η συμφωνία. Μιλάτε για το Μακεδονικό. Για το Μακεδονικό. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Δεν θα τη ρίξει, αλλά θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση έτσι μέχρι τον Οκτώβριο? Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, κύριε Ελευθερόπουλο. Θεωρώ ότι για μας θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ σοβαρή πολιτική νίκη. Και συνολικά για την Ελλάδα. Δηλαδή θα είναι. Θέλω για τη συμφωνία. Είναι, όχι, όχι, για τη συμφωνία συνολικά. Μια κυβέρνηση τέτοια. Θα σας πω για τη συμφωνία συνολικά. Διότι και η συμφωνία δεν ήταν μια εύκολη δουλειά για μας. Ένα εύκολο πολιτικό project. Διότι είχαμε τις διαφωνίες μέσα στο κυβερνητικό συνασπισμό. Είχαμε μια κοινή γνώμη η οποία είχε ερωτηματικά. Αυτά καταλαγιάζουν καθώς περνάει ο καιρός, διότι ακούει ο κόσμος, καταλαβαίνει τι έχει συμβεί με αυτή τη συμφωνία, και νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα επιτυχές για την Ελλάδα αποτέλεσμα. Όποτε και αν γίνουν πάντως εκλογές, μετά κάποιος πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, τη δυναμική. Και έλεγα να την αποφύγω αυτή. Αν δούμε επίσης τις θέσεις των κομμάτων. Και τις θέσεις των κομμάτων και το πώς γίνεται καιρός και πολιτικός διάλογος αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνος του. Είναι ότι, κόμμα ανάδελφο. Ότι δεν θέλει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά πέραν από τον ανεξαρτήνο όλοι, δεν ξέρω αν θα μπει. Μια μικρή σύντομη ιστορία μου επιτρέπετε, 20 δευτερόλεπτα, 30 θα πάρει. Ναι, το 2011 ήμασταν στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τραυματισμένος από τη διάσπαση με τη Δημοκρατική Αριστερά τότε και το Φώτη Κουβέλη, και δημοσκοπικά έχει τα ποσοστά του 5, του 6% κτλ. Και τότε ο Τσίπρας είπε ότι πρέπει οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν εκλογικά και να διεκδικήσουν διεξαγωγή εκλογών με απλή αναλογική και αλλαγή διακυβέρνησης. Τότε κάποιοι λιδωρούσαν, κάποιοι γελάγανε, κάποιοι λέγανε μα τι κάνει, τι μικρομεγαλισμός είναι αυτός. Προσέξτε, δεν την αγκάλιασε καμία ηγεσία αυτή την πρόταση. Καμία. Την έκανε εκείνη, την αγκάλιασε ο ελληνικός λαός 11 μήνες μετά. Mm-hmm. Τι λέμε λοιπόν και εμείς κατά αναλογία τώρα? Λέμε ότι βεβαίως μπορεί κάποιες ηγεσίες να μην ανταποκρίνονται στον ιστορικό τους ρόλο. Παράδειγμα, η προοδευτική κυβέρνηση της Ισπανίας αυξάνει τον κατώτατο μισθό 22%. Η προοδευτική κυβέρνηση της Πορτογαλίας αυξάνει
τον κατώτατο μισθό κατά 13% από το 2016 σε αλλεπάλληλα κύματα και μάλιστα σε σύγκρουση με την Τρόικα. Η προοδευτική κυβέρνηση της Ελλάδας αυξάνει τον κατώτατο μισθό πάρα πολύ σύντομα. Τελειώσαμε με τα μνημόνια. Ποια είναι η θέση λοιπόν των δυνάμεων που θέλουν να αυτοχαρακτηρίζονται προοδευτικές? Ναι, θα έπρεπε να είναι κομμάτι μιας συμμαχίας η οποία την προοδευτική διακυβέρνηση και την πορεία της δίκαιης ανάπτυξης να διασφαλίζει. Ωστόσο εδώ όμως ανοίγεται και ένα, ανοίγεται με αλφαγιώτα, ένα ενδεχόμενο, το οποίο είναι το εξής: να μην σχηματιστεί η κυβέρνηση μετά από τις εκλογές, να μην μπορούν να υπάρξουν αυτές οι συμμαχίες, να είναι τέτοιοι συσχετισμοί των δυνάμεων που να μην επιτρέπουν ούτε στη μία ούτε την άλλη πλευρά, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα ποιος θα είναι πρώτος, να μην πάνε στις εκλογές και μετά να πάμε σε απλή αναλογική. Και μετά ίσως κληθείτε να, εκ των πραγμάτων αριθμητικά, να πρέπει να αποφασίσετε αν θα κάνετε έναν μεγάλο συνασπισμό, όπως λέγεται. Ο λαός μας είναι σοφός και θα κάνει επιλογή και κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας, κύριε Σβέρκο. Και αν η επιλογή του λαού είναι τέτοια που φέρει τα δεδομένα που περιγράφει ο Νίκος. Ναι, αυτές δεν είναι επιλογές σταθερότητας. Νομίζω ότι θα κάνει επιλογή σταθερότητας. Δηλαδή θα προκύψει αποτέλεσμα και σχηματισμός κυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει τον τρόπο να διαμορφώνει τις πλειοψηφίες και όχι μόνο να τις συγκροτεί, αλλά και να τις συγκροτεί με τρόπο που τις κάνει πιο ανθεκτικές από όσο περιμένει κανείς. Αυτό λοιπόν θα συμβεί και τώρα. Έχει μια πορεία η οικονομία μας. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα ως λαός και ως κοινωνία και αυτά τα συμπεράσματα νομίζω είναι συμπεράσματα που θα μας ακολουθούν και στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε πισωγύρισμα στην κοινωνία όπου ο καθένας μόνος του και όποιος χάσει μπορεί και να πεθάνει στον δρόμο και κανένας να μην νοιαστεί. Έχουμε χτίσει μηχανισμούς αλληλεγγύης, θα τους διαφυλάξουμε, θα τους ενισχύσουμε και θα τους εμβαθύνουμε. Το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και έχει να κάνει με την πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων αυτό, ότι δηλαδή η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας διαγωνίζεται με το κίνημα αλλαγής για την τρίτη θέση, είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο? Είναι ανησυχητικό και νομίζω ότι την ευθύνη τη φέρουν όσοι κάνουν την ακροδεξιά προπαγάνδα mainstream πολιτική συζήτηση. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Είχαμε τη συνδιάσκεψη στο Μαρακές και κάποιες χώρες δεν υπέγραψαν ένα κείμενο το οποίο δεν είναι δεσμευτικό. Με αποτέλεσμα έχουμε και δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του αρμόδιου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση, ο οποίος, ας πούμε, το σημείωσε αρνητικά αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του κ. Μητσοτάκη. Οι συμμαχοί του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν μια πολιτική η οποία λέει ότι η Ελλάδα ας κάτσει να το λουστεί μόνη της το ζήτημα. Το βάρος του προσφυγικού προβλήματος δεν οφείλουν αυτοί, θεωρούν, να πάρουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Τι λένε οι της Νέας Δημοκρατίας όταν μαζεύεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ότι αυτή είναι μια σωστή πολιτική? Επειδή την ανοίγεται την κουβέντα, δύο εβδομάδες πριν ήμασταν στην Ιταλία, η άνοδος των ποσοστών του Σαλβίνη δεν είναι τυχαία, σχετίζεται άμεσα με αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς, σχετίζεται άμεσα και με την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. Άρα σε ένα τέτοιο τοπίο, το μέλλον, γιατί διαγράφεται λαμπρό? Λαμπρό δεν είναι από μόνο του. Λαμπρό θα γίνει με αγώνα. Δηλαδή ότι ο κύριος Σκούρτσε, ο κύριος Όρμπαν, εκεί που φοβίζει τον πληθυσμό του με τους μετανάστες, περνάει το 12ωρο και τη διεύρυνση και την κατάργηση των υπεροριών. Αυτά έχουν κάνει και ο ένας και ο άλλος. Άρα πρέπει και ο κόσμος, ας πούμε, να έχει τα αυτιά και τα μάτια του ανοιχτά. Όταν... Είναι σχετικά σε αυτό που λέει ο Υπουργός σήμερα, ο κύριος Τσίπρας, στην τοποθέτηση του Brexit στις παράλληλες συνεδρίες, είπε για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς ότι αν εφαρμόσουμε πολιτικές λιτότητες επιμείνει η Ευρώπη σε αυτό, θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Και με αφορά το gap που θέλουν να αυξηθεί η εθνική συμμετοχή και διάφορα τέτοια πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι μία παρέμβαση στις ευρωεκλογές τέτοιου είδους θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη συνολικότερα. Δηλαδή, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι φοβικές και οι ακροδεξιές, ρητορικές, που επικαλύπτουν και πολλές φορές από συντηρητικά κόμματα, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Και το καμπανάκι έχει χτυπήσει. Και η περίπτωση του Όρμπαν και η περίπτωση του Σαλβίνη. Έχουμε τέτοιες αλλαγές στην Ευρώπη. Εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη, βέβαια, και των και στη Γερμανία. Αυτό ο καημός ο δικός μου. Πρέπει να βγει αφήγημα η σοσιαλδημοκρατία για να πει στον κόσμο. Ναι, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει συμπαγές αφήγημα αν δεν μιλήσεις για την εμβάθυνση της Ευρώπης. Δηλαδή, η εμβάθυνση της σημαίνει να έχεις τους μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να μαλακώνουν, ας πούμε, τα προβλήματα που είναι ασύμετρα μεταξύ των χωρών. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε μια Ευρώπη η οποία, όταν έχει πρόβλημα μια χώρα,
η πολιτική της το κάνει ακόμα πιο βαθύ. Φαντάζεστε τι θα γίνει στην Ευρώπη εάν πάνε να εφαρμόσουν συνταγή Ελλάδας στην Ιταλία? Μία χώρα με το μέγεθος της Ιταλίας να έχει πτώση του ΑΕΠ, ας πούμε, 25%. Δεν φαίνεται ότι οι συντηρητικοί έχουν βγάλει συμπεράσματα και δεν φαίνεται κυρίως, ξέρετε τι, δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να προκρίνουν συλλογικές λύσεις. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από συλλογικές λύσεις και εδώ είναι η ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων. Προγραμματικές θέσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μια έτσι βαθιά συζήτηση, αλλά και για μια προγραμματική εγρήγορση. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο κεφάλαιο που λέγεται, όπως στο κεφάλαιο που λέγεται οικονομία πάντως, και δημοσκοπήσεις. Πάνω όπως πάμε στις εκλογές με τέτοια οξύτητα και με τέτοια πόλωση, δεν ξέρω αν αυτά τα επιχειρήματα, τα λογικά επιχειρήματα που είπε ο Υπουργός, μπορούσαν να περάσουν στην κοινωνία. Εντάξει, βέβαια, ένα επιχείρημα, συγγνώμη τώρα, αλλά μεταφέρουμε τη συζήτηση από εδώ, αλλά ένα επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν τσιμπάει και πολύ από αυτή την πόλωση και βλέπει την, την τσέπη του βλέπει. Και ποια είναι τα εισοδήματά του. Το πιστεύω βαθιά. Οι εκλογές κερδίζονται στην οικονομία. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, ειδικά, μάλιστα, θα σας έλεγα, στρώματα τα οποία έχουν υποστεί ραγδαία μείωση των εισοδημάτων τους. Στρώματα, τα πιο φτωχά στρώματα ή τα φτωχά προς μεσαία στρώματα έχουν πάρα πολύ καλή επίγνωση στο πώς βγαίνει ο μήνας. Και μπορούν να κρίνουν ποια πολιτική τους έχει στο λογαριασμό ψηλά και ποια πολιτική τους έχει μάλλον στην απέξω. Τελεία. Πάμε σε ένα δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής εκπομπής. Φόκους, μέρος τρίτο και τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Κύριε Παπά, σας είδα πρόσφατα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό άλλων. Ρωτάστε για την ΕΡΤ και αν είστε ικανοποιημένος από την ΕΡΤ σήμερα. Είπατε ποτέ δεν θα είμαι ικανοποιημένος. Θα το παραλάβω, λοιπόν, για να ικανοποιηθείτε κι εσείς και να ικανοποιηθούμε κι εμείς και να ικανοποιηθούν όλοι και να γίνει το πράγμα όπως πρέπει, σας το είχα ρωτήσει, έκανα το δελτίο ειδήσεων ακόμα τότε. Γιατί δεν προχωράτε στη διαφοροποίηση, στην αλλαγή του νόμου που αφορά την ΕΡΤ, να γίνεται η επιλογή πλέον όχι από τον εκάστοτε υπουργό του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά από μία άλλη ανεξάρτητη επιτροπή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η επιλογή γίνεται και επικυρώνεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άρα νομίζω υπάρχει ένα δημοκρατικό φίλτρο. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αλλαγές, κανένα πρόβλημα. Να σας θυμίσω, παλιότερα μου είχατε πει ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε τις αλλαγές. Κανένα, απολύτως πρόβλημα. Έχουμε μια πολιτική. Βεβαίως εδώ να ακουστούν οι προτάσεις που υπάρχουν και από άλλα κόμματα και να τα συζητήσουμε όλα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι καμιά φορά έτσι ξεχνάμε το τι πραγματικά συμβαίνει και πάμε πίσω στη διαδικασία να τη συζητήσουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει κάνει μια τομή. Και γιατί έχει κάνει μια τομή? Γιατί έχει και την οικονομική δυνατότητα πλέον. Η ΕΡΤ δηλαδή βγήκε εμφατικά από τα μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Από το ανταποδοτικό τέλος, ένα μεγάλο ποσό επέστρεφε στον κρατικό προϋπολογισμό, 60 με 70 εκατομμύρια το χρόνο. Σωστή. Δεν περίσσευε, δηλαδή, έβγαινε ο οργανισμός, αν εξαιρέσεις δηλαδή τα κόστη τα ανελαστικά, είχε πάρα πολύ μικρό περιθώριο. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, έχει μακράν την καλύτερη συλλογή ξένης μυθοπλασίας, δεν το συζητάμε, έχει αθλητικά γεγονότα πρώτης ποιότητας και πρώτη κατηγορία και στήριξε βεβαίως άλλα αθλήματα και ξεκινάει και μπαίνει και στη μυθοπλασία. Δεν χωράει δε συζήτηση ότι είναι ο μόνος τηλεοπτικός οργανισμός ο οποίος είναι στα μεγάλα διεθνή γεγονότα. Τώρα μιλάω και σε εσάς, κύριε Χαρίτο, που είστε και πεπειραμένος ανταποκριτής και έχετε κάνει και εκπομπές από γύρω-γύρω. Δεν είναι επιλογές που τις κάνουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Και δεν πρέπει στη δημόσια συζήτηση αυτή η προσπάθεια να μηδενίζεται ή να εργαλειοποιείται η ΕΡΤ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ωραία, να το πάω αλλιώς τώρα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει επιβάλει ένα εμπάργκο. Αντιστοίχως και εσείς σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Τώρα μην μπλέκουμε το. Στο διατάφτα όμως. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν εμφανίζεται εδώ, στην, στην ΕΡΤ. Γιατί δεν έχετε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα ήταν αυτό ένα πάτημα ούτως ώστε, αν εσείς δεχτούμε ότι σωστά έχετε κάνει τις όποιες
επιλογές στο χώρο αυτό της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Αύριο, μεθαύριο, οποιοδήποτε άλλος περάσει από τη θέση αυτή, να μην έχει κανένας το παραμικρό πάτημα, ούτως ώστε να επιβάλλει επιλογές μέσα σε έναν δημόσιο φορέα, όπως είναι η ραδιοτηλεόραση, και να κρατήσει αυτό το δημόσιο χαρακτήρα της. Να μην έχει τον κομματικό, τον κρατικό χαρακτήρα. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Οι διοικήσεις στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διορίζονται από τις κυβερνήσεις. Σε μερικές δε διορίζονται και κατευθείαν από τον Πρωθυπουργό. Άρα να μην... Δεν θα βάλω μπροστά το παράδειγμα του BBC τώρα. Και του BBC από το στέμα, με συγχωρείτε. Του BBC από το στέμα. Δηλαδή, χωρίς την υπογραφή του στέματος δεν διορίζεται διοικητής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Συμβολικό χαρακτήρα έχει δεν η υπογραφή. Δεν ξέρω αν έχει συμβολικό ή όχι. Εδώ όμως υπάρχει, ας πούμε, εμείς με την Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε την ίδια στρατηγική για το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Και αυτό είναι διακηρυγμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε κάπου στη μέση για το τι πρέπει να κάνει η ΕΡΤ συνολικά. Δεν σας μιλάω για το δημοσιογραφικό, αλλά σαν στρατηγική. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι επιλογή. Και το πετυχαίνει να είναι η πρώτη και η μόνη που έχει υβριδικές υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχει πρωτοπορεί στο διαδίκτυο και έχει πραγματικά διεκδικήσει ένα κομμάτι της τηλεθέασης και, ένα ρόλο ξεχωριστό, ο οποίος στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να διεκδικείται. Στο μυαλό της Νέας Δημοκρατίας έχω βρεθεί σε άλλα πάλι συζητήσεις στη Βουλή, κύριε Χαρίτο. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κυβέρνηση όμως σήμερα. Όχι, δεν είναι, κυβέρνηση. Αλλά μην μπαίνετε και εσείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά έτσι, στην λαθασμένη αντίληψη ότι δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές και ότι είναι η δημόσια τηλεόραση ένα ουδέτερο πράγμα όπου όλοι ας πούμε, οι καλοί μπορούμε να μαζευτούμε και να συνοηθούμε. Δεν θα συνοηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να πάει το ανταποδοτικό τέλος στο 1,5 και η ΕΡΤ να κάνει μόνο τα στοιχειώδη. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η περιουσία του ελληνικού λαού έχει εκτόπισμα, είναι ένα κόκκινο νήμα γύρω από το οποίο ξετυλίγεται η σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας και πρέπει να έχει την ξεχωριστή θέση που μπορεί να έχει, να κατακτά και να ανοίγει δρόμους. Τελευταίο από την πλευρά μου ερώτημα σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, μια επιτροπή. Όχι, να μου πείτε, τι μπορεί να κάνει η ΕΡΤ με το μισό ανταποδοτικό τέλος. Ποδόσφαιρο, βλέπει ο κόσμος ποδόσφαιρο τα Σαββατοκύριακα πλέον. Λοιπόν, θα του πούμε αυτόν, όχι, δεν θα βλέπει, θα πηγαίνει στη συνδρομητική. Όποιο δεν έχει τα 30, 40, 50 ευρώ να δει, δεν θα βλέπει. Για να το κλείσω από την πλευρά. Παραγωγές. Μια επιτροπή εντός εισαγωγικών σοφών, οι οποίοι, ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα προτείνουν. Τα πάντα μπορούμε να συζητάμε. Τα πάντα μπορούμε να συζητάμε. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι στερούνται σοφίας. Σας λέω. Και λέω ότι αν υπάρχουν προτάσεις να κατατεθούν, να ανοίξει και ένας δημόσιος διάλογος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, πραγματικά. Αλλά εδώ πέρα πραγματικά νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, διότι υπάρχει στρατηγική για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ποια είναι η στρατηγική? Είναι νέες τεχνολογίες και ζωντανές μεταδόσεις. Εκεί είναι το μέλλον της τηλεόρασης. Και εκεί πέρα βλέπουμε και κάποιοι ενοχλούνται. Είναι απολύτως προφανές ότι έδειξε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ότι μπορεί να βρίσκεται βήματα μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα. Επιτρέπετε. Εγώ θα φύγω από το dessert και θα πάω στο άλλο ακριβώς πεδίο για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιμένετε στην απόφαση σας, ας πούμε, για το εμπάργκο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ιδιωτικό σταθμό, το ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, και το ρωτάω γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω διαμορφωμένη άποψη από αυτό. Το λέω γιατί, το λέω διότι στην πραγματικότητα υπάρχουν επιχειρήματα από τη μία και την άλλη πλευρά τα οποία στέκουν. Διότι υπάρχει και παραβίαση της διοντολογίας, δεν είναι κακό να το παραδεχθούμε αυτό από πλευρά συναδέλφων, γίνεται διαρκώς. Το λέω ευθαρσώς. Από την άλλη όμως θα πει κάποιος ότι είναι ανίσχυρος ο παπάς που δεν πάει στον τηλεοπτικό σταθμό τάδε και φοβάται να συζητήσει. Καλά, λίμωνο. Εγώ το λέω, εγώ λέω ότι μπορεί να καλλιεργηθεί. Κύριε Σβέρκο, αυτά τα έχουμε ακούσει όλα. Κοιτάξτε, ήμουνα πέρσι, πριν 1,5 χρόνο περίπου, στον Καναδά, όπου υπήρχε ένα φόρουμ προοδευτικών δυνάμεων και βρέθηκα σε μια συζήτηση για τα μίντια. Εκεί πέρα ήταν ένα έτσι ευάριθμο ακροατήριο και η ομιλία μου περιστράφηκε γύρω από τα fake news. Λοιπόν, δεν έκανα πάρα πολλά
σήκωσα και έδειξα το διάγραμμα που είχε αντιστρέψει ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός για την πορεία την αναπτυξιακή της χώρας. Σου λέει πάει η οικονομία προς τα πάνω, άμα γυρίσουμε το διάγραμμα ανάποδα θα φαίνεται ότι πηγαίνει προς τα κάτω. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει τέτοιου τύπου δημοσιογραφία δεν μας χρειάζεται μας. Δεν έχει καμία ανάγκη από τη δική μας παρουσία. Λοιπόν, στάση και μάλιστα έτσι πολεμική απέναντι στην πολιτική μας ή την κυβέρνηση έχουν και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί και έχουν βεβαίως την παρουσία μας. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια όρια στα οποία πραγματικά έχει δείξει, ειδικά ο συγκεκριμένος σταθμός, ότι τη δική μας παρουσία δεν τη χρειάζεται. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ θυμάμαι ότι έχει γίνει μια πρωτοβουλία πάντως από την Ένωση Συντακτών και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς εσάς να λιανθούν αυτές οι διαφορές και να καθίσετε κάποια στιγμή. Εδώ δεν είναι μία σου και μία μου. Ότι δεν μπορεί το εμπάργκο σε μια δημοκρατία να λειτουργήσει. Μπορείτε να πάτε, να πείτε τις διαφωνίες, να σηκώσετε το διάγραμμα στον τηλεοπτικό σταθμό και να το δει και ο κόσμος. Δεν το ξέρει. Γιατί εμείς εδώ που το συζητάμε το ξέρουμε. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Και προσπαθεί να κατανοήσει ο τηλεθεατής γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται από τηλεοπτικό σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας λοιπόν τώρα καλείται να πληρώσει το τίμημα από αυτή την απόφαση. Και εμείς πληρώνουμε το τίμημα που λέτε και ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός πληρώνει το τίμημα ότι δεν έχει εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Το τίμημα το επιβάλλει το ΕΣΥΡΟΥ. Τι εννοείτε. Αν ο σταθμός έχει παραβεί τη διοντολογία, αρμόδιο όργανο για να το ελέγξει. Να, εντάξει, όμως, ή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Προφανώς. Εντάξει, ας κάνει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τη δουλειά του. Αλλά εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία παίρνει μια πολιτική απόφαση. Η οποία, από ό,τι φαίνεται, έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω δηλαδή λόγους αυτή τη στιγμή να υπάρχουν για να την αντιστρέψουμε. Δεν προδικάζω το μέλλον, προσέξτε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Το τηλεοπτικό, το οποίο αν αύριο υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές και ο Νίκος Παπάς μεθαύριο δεν είναι στο Υπουργείο αυτό. Το τηλεοπτικό, το οποίο αφήνετε πίσω σας, θεωρείτε ότι είναι ξεκάθαρο πλέον σε σχέση με ότι έχετε παραλάβει. Απολύτως. Θέλω να σας θυμίσω ότι παραλάβαμε. Παραλάβαμε μια δημόσια ραδιοτηλεόραση η οποία ήταν παρείας και φυτοζωούσε και ιδιωτικά κανάλια τα οποία λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Ανεξέλεγκτα, χωρίς καμία προδιαγραφή, ας πούμε, απαραίτητη να τηρείται. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε φτάσει, έχουμε και το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα στα πόδια του και κάνει και τα βήματα που είχα την ευκαιρία να σας αναφέρω πριν. Τα κανάλια είναι πλέον αδειοδοτημένα και με ελάχιστες προϋποθέσεις απασχόλησης και βεβαίως, για να μην νομίζει και κανένας ότι εμείς έχουμε κάποια μονομέρεια ή κάποια εμπάθεια απέναντι σε κάποιους, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη την οποία την υπηρετούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χαρίτο, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια τηρούν τον νόμο, έχει δημοσιευθεί αυτό το ΦΕΚ που ταλαιπώρησε 30 χρόνια την ελληνική πολιτική ζωή, το ΦΕΚ που καταγράφει τις τηλεοπτικές άδειες, και αυτά τα κανάλια έχουν επιδοτηθεί για τις παραγωγές τους. Κομμάτι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, να τα ακούσει ο κόσμος, επιδοτεί την εγχώρια παραγωγή με βάση το σχέδιο ενίσχυσης των οπτικοακουστικών παραγωγών που έκανε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με το φορέα το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά. Πάνω από 30 παραγωγές αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί και προχωράνε. Αν δείτε δηλαδή ο Έλληνας τηλεθεατής, αν μετρήσει πόσα σύριαλ έχουμε φέτος και το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Πάντως, επειδή ο Πάνος ανοίξει το θέμα εμέσου του ανασχηματισμού, θα επανέλθω σε μια ερώτηση. Αν η κυρία Νατοπούλου κατέβει από ό,τι φαίνεται υποψήφια στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Καμένος αποχωρήσει από την κυβέρνηση και οι υπουργοί του. Αυτό μου θυμίζει την πρόβληση ότι το 2019 θα γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν. Προφανές αυτά είναι οι αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Προφανώς θα συμπληρώσει κατά πώς νομίζει το κυβερνητικό σχήμα. Αυτά είναι η ερώτηση. Αν θα συμπληρώσει, θα πάει σε δομικό. Δεν μπορώ να βγάλω είδηση. Σας μιλάω ειλικρινώς, κύριε Ελευθερόγλου. Δεν είναι και Πρωθυπουργός. Είναι νομίζω ότι πραγματικά θα γίνουν κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα, ξέρετε, σε κάθε φάση ο Τσίπρας έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα και συνενέσεις να φτιάχνει και να διευρύνει τον άξονα της στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής. Μια και πήγαμε εκεί τώρα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν έχουμε πει κάτι μέχρι στιγμής και υπάρχουν και κενά, υπάρχουν δήμοι στη χώρα που δεν έχουν πέσει ονόματα. Πότε κλείνουν οι φάκελοι δικοί σας, να το πω έτσι, υποψηφιότητες? Την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά, ο Γαβρίλος Σακελαρίδης είχε 31 υποψηφίους στο τέλη Γενάρη. Άρα υπάρχει χρόνος.
καλό θα ήταν να την είχαμε ολοκληρώσει βέβαια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να βρούμε την κατάλληλη υποψηφιότητα. Θέτετε και για τους μεγάλους δήμους, αλλά θέτε, θα θέσετε και εσείς τον ίδιο στόχο που, έκανε, που έθεσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα πάρετε και τις 13 περιφέρειες? Θα πάμε παντού για την νίκη, αυτό είναι βέβαιο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στη διακυβέρνηση και θα κάνουμε επιλογές τέτοιες, και θα σας έλεγα ότι στις περιφέρειες ήδη έχουν γίνει πάρα πολύ καλές επιλογές και επιλογές οι οποίες νομίζω έχουν τις προϋποθέσεις να συσπηρώσουν ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα προοδευτικών πολιτών. Αυτό που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση δηλαδή. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κανένα όνομα με ρωτάνε από το πρωτόλι πάνω, θα μας πείτε. Λοιπόν, πώς κανένα όνομα προτείνω στον κύριο Μητσοτάκη τον Πειραιά, έχετε σκεφτεί κάποιος? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω τώρα ποιος θα τολμήσει αυτή τη στιγμή να πάει να κατέβει υποψήφιο στον Πειραιά. Φαίνεται ότι αλλού υπάρχει το διευθυντήριο για το εάν και κατά πόσον θα έχει Νέα Δημοκρατία υποψήφιο σε αυτό το Δήμο. Φαίνεται ότι άλλοι είναι αυτοί που τραβάνε τα σκοινιά και τα χαλαρώνουν. Λοιπόν, για να... Ο Νίκος Μπελαβίλας πάντως νομίζω έκανε μια έτσι πρώτη τοποθέτηση η οποία είναι στην καρδιά του προβλήματος του Πειραιά και θα πάει και πάρα πολύ καλά. Εάν δεν είναι κόμμα και είναι τελεία, να φύγω στην επόμενη ενότητα. Πάμε στα θέματα του Υπουργείου σας, πάμε στην ψηφιοποίηση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο... Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είμαστε πλήρως ψηφιοποιημένοι αυτή τη στιγμή, δεν διακινείται έγγραφο με φυσικό τρόπο. 600 υπάλληλοι μας έχουν την απομακρυσμένη ψηφιακή τους υπογραφή. Καταγράφουμε τη ροή εργασιών σε όλα τα επίπεδα και έχει ολοκληρωθεί για όλο το δημόσιο ο διαγωνισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή προσωρινό ανάδοχο και τις επόμενες μέρες πάει για προσυμβατικό έλεγχο η σύμβαση στο ελεκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι στις αρχές του Γενάρη, μέσα Γενάρη θα υπογράψουμε τη σύμβαση και θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μέχρι τον Ιούνιο είναι υποχρεωμένοι όλοι οι φορείς του δημοσίου να ανταλλάσσουν έγγραφα μεταξύ τους μόνο με ψηφιακό τρόπο. 400 εκατομμύρια το χρόνο εξοικονόμηση. Να πάω και σε ένα ακόμα θέμα που είναι αρμοδιοτήτων του Υπουργού, που έχει να κάνει με τον τύπο. Μιλάμε για την, για την περίπτωση, υπήρξαν και δημοσιεύματα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι το εξής, ότι ένας επιχειρηματίας ουσιαστικά ελέγχει αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου. Φυσικά, όπως θα γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, όποιος, σε ένα πεδίο όποιος έχει το δίκτυο διανομής, είτε αυτό αφορά στον τύπο, είτε αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα ή οτιδήποτε, ελέγχει ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο... Στον τύπο, κύριε Σβέργο, επιτρέψτε μου, στον τύπο αυτή τη στιγμή έχουμε μια τυπική σύγκρουση συμφερόντων. Και πραγματικά μου προξενεί αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε μια πιο δυναμική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκεί έπρεπε να έχει πέσει Πέλεκης κανονικός. Διότι είναι απολύτως προφανές ότι αν ένας επιχειρηματίας διανέμει τα δικά του έντυπα και των ανταγωνιστών του, θα διανέμει τα δικά του έντυπα με τρόπο προνομιακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει νομίζω μια παρέμβαση και θεσμική και βεβαίως να διερευνηθεί και η δυνατότητα, γιατί πάντα το ταγκό θέλει δύο, έτσι, και όσοι εκδότες, διότι έχω ακούσει από πολλές μεριές να υπάρχουν παράπονα. Και μάλιστα θα σας έλεγα και εφημερίδες που ακουμπούν όλο το πολιτικό φάσμα, έτσι, γιατί και οι εφημερίδες έχουν προσανατολισμό πολιτικό, δεν είναι καινούριο αυτό, να δούνε αν μπορούν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να βρουν μια εναλλακτική λύση. Ναι, εγώ θα έλεγα και ένα ακόμα πρόβλημα βάσει αυτά που είπε ο Νίκος και το barcode. Ακόμα δεν έχουμε δει... Το barcode είναι ακριβώς στη φάση, είναι στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Θα ήθελα προσωπικά να έχουμε ολοκληρώσει. Είναι ο ΕΔΕ, το φορέας που είναι αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος τρέχει το διαγωνισμό. Προσωπικώς ανέμενα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και αυτή η σύμβαση τις επόμενες μέρες έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και αυτή η σύμβαση τις επόμενες μέρες πάει για το ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχει μια μικρή πτυχή των αντικειμενικών χρόνων με βάση τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, αλλά νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε κάποια βήματα να γίνουν, να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επεκταθώ περισσότερο. Η επιλογή της κυρίας Στάνου βοηθάει σε αυτό που σκέφτεται για την Επιτροπή του Ανταγωνισμού?
Νομίζω ότι η κυρία Θάνου από την πορεία της στο δικαστικό σώμα και από το γεγονός ότι χειρίστηκε με τρόπο άψογο την περίοδο στην οποία ήταν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, έχει δείξει δείγματα γραφής τα οποία την καθιστούν μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος, προς το κλείσιμο. Έχω επιλέξει ένα ερώτημα από τους τηλεθεατές. Τηλεθεάτρια είναι και ρωτάει. Ο γιος μου είναι καθηγητής, είναι φοιτητής στο Απουθού. Μαζί με μια ομάδα συμμετείχαν στο Νόρβικ της Ολλανδίας σε μια έκθεση που υπήρξε εκεί. Παρουσίασαν ένα νέο μοντέλο δορυφορικής κεραίας. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν 2 και 3 σελίδες σπόνσορες, μου γράφει, στην παρουσίαση εκείνη από άλλα πανεπιστήμια ξένων χώρων. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχουν βγει στην αγορά, πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, έχουν βγει στην αγορά εδώ προς αναζήτηση σπόνσορα. Ας υποθέσουμε ότι βρίσκουν όλα καλά. 4.000 είναι το μπάτζετ που ψάχνουν, δεν έχει σημασία το πόσο. Το Υπουργείο πού στέκει απέναντι σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, αν το Υπουργείο δεν έχει προγράμματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων απευθείας. Αλλά για πρώτη φορά. Παρελθόν είχατε σταθεί δίπλα σε startups. Θα σας πω τι είχαμε κάνει. Είναι για πρώτη φορά όμως που ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να διοχετευθούν πλέον και προς τέτοιου τύπου νεοφυείς επιχειρήσεις. Εμείς τι είχαμε κάνει? Εμείς είχαμε καλύψει τα έξοδα, είχαμε διαμορφώσει την πλατφόρμα επικοινωνίας των ανθρώπων των νεοφυείων επιχειρήσεων με το ευρύ κοινό. Δηλαδή, καλύψαμε τα έξοδά τους να μεταβούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και φτιάξαμε ένα περίπτερο, το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν τομή στην ελληνική παρουσία στην Διεθνή Έκθεση. Διότι τα χρόνια της κρίσης, θα την είχατε επισκεφτεί φαντάζομαι, δεν ήταν η παρουσία η ελληνική, δηλαδή ήταν κάποιες μεγάλες εταιρείες του δημοσίου που κάλυπταν ένα περίπτερο και πέραν τούτου δεν. Φέτος έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση που είχαμε το περίπτερο της ψηφιακής Ελλάδας. Έτσι. Και δείξαμε νομίζω εκεί ότι το δημόσιο μπορεί να παρεμβαίνει κρίσιμα για να φέρνει αυτούς τους ανθρώπους σε επαφή με τα μεγάλα κοινά και να μπορεί να παρεμβαίνει επίσης και όταν αυτά τα προϊόντα τους είναι σε θέση να διαχυθούν και να βελτιώσουν τη ζωή όλων των πολιτών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μία εταιρεία από αυτές τις οποίες συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια έχει φτιάξει μία εφαρμογή ενός χάρτη για τη μετακίνηση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Μία άλλη εταιρεία, προσέξτε να δείτε τι κοινωνική ωφέλεια μπορεί να υπάρξει, μία άλλη εταιρεία έχει φτιάξει εφαρμογή η οποία συγκροτεί οπτικοακουστικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία στην 5η, την 6η δημοτικού και στο γυμνάσιο. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα φροντιστήρια και χρειάζονται σχετική διδασκαλία. Γιατί να μην στηρίξει το δημόσιο τέτοιες προσπάθειες, λέω εγώ. Άρα νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο. Πρέπει χωρίς κανένα κόμπλεξ να δίνουμε όλες τις δυνατότητες στις καλές ιδέες να ταξιδεύουν και βεβαίως να είμαστε και έτοιμοι να στηρίξουμε όταν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ωφέλη. Θα έπρεπε να το έχω βάλει. Έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία του τριήμερου. Έχει στείλει εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Προσκληθήκατε. Νομίζω ότι θα εκπροσωπηθεί κανονικά. Άλλη μόνο. Σε ένα συνέδριο δεν εκπροσωπούμαστε εδώ και 25-30 χρόνια. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα από μένα. Θα έπρεπε να το έχω βάλει στην αρχή της εκπομπής, μια και πήγαμε μετά του εξωτερικού. Ωστόσο, για να μην το αφήσουμε, είχαμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Μόσχα. Δεν ξέρω, από αυτό το ταξίδι, αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι επουλώθηκαν οι πληγές του προηγούμενου διαστήματος. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι. Να σας πω, ξέρετε, όταν υπάρχει μια κατάσταση και διαταράσσεται μια ισορροπία, διαμορφώνεται μια καινούρια. Η καινούρια ισορροπία κληρονομεί και τα καλά και τα κακά και της προηγούμενης κατάστασης. Έτσι, νομίζω ότι είναι καθαρό σε όλους το ποια είναι τα όρια που μπορεί ο καθένας να κινείται. Και η συναντήση στη Ρωσία ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή, διότι ακριβώς υπήρξε μια επανεκκίνηση με δεδομένο το τι είχε συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Έτσι, η Ελλάδα πάρα πολύ περήφανα όταν θεωρεί ότι αυτό είναι προς το συμφέρον το δικό της και της ευρύτερης περιοχής μπορεί να διαφωνήσει και με τους εταίρους της. Έξω. Το έχει αποδείξει. Και αυτό, είχε να αυτό, κάνει. Και αυτό εκτιμάται νομίζω από τη Ρωσία. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία παίρνει θέση πάρα πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά τις κυρώσεις. Με τη διπλωματία έχει να κάνει το ερώτημα. Διπλωματικότατη, ναι. Βρίσκω την απάντηση. Δεν ερωτημένο. Λοιπόν, αν δεν έχουν κάτι να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι. Όχι, αφήσαμε την Τουρκία απ' έξω. Είναι η πρώτη περίοδος που δεν ασχολούμαστε με την Τουρκία τόσο έντονα σε συζήτηση.
που και εκεί υπάρχουν θέματα, το ενεργειακό και η ΑΟΣ είναι πολύ σημαντικά κομμάτια, όπως θα εξελιχθεί και εκεί η κατάσταση. Άπτεται και του Μακεδονικού όμως. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση δύσκολη. Έτσι, διότι είναι δύσκολος ο γειτονάς μας. Δεν υπογράφει τις συμβάσεις για το δίκαιο της θάλασσας, για παράδειγμα. Έτσι. Στην Κύπρο έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Και είναι, νομίζω, σωστή η εξωτερική πολιτική, η οποία λέει ότι πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα με τους υπόλοιπους γειτονές μας και να αφοσιωθούμε στην επίλυση των προβλημάτων μετά και με την Τουρκία. Η Ελλάδα, σοφά κατά τη γνώμη μου, έχει οικοδομήσει πάρα πολύ ισχυρές συμμαχίες με τις χώρες της περιοχής και αυτό είναι σε θέση να διασφαλίσει τα συμφέροντά μας. Πάντως, αν ισχύει αυτό το οποίο ανέφερε η τουρκική ηγεσία, ότι θα μεταφερθεί το στρατιωτικό μέτωπο εκ νέου στην Συρία από εδώ και πέρα, αυτό δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που αφήνει πίσω του είναι ότι θα έχουμε μια περίοδο ηρεμίας στο Αιγαίο. Μένει να. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Mm-hmm. Εντελώς άσχετη με όλα αυτά. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έχουμε δει πρώην συντρόφου σας, την κυρία Κωνσταντοπούλου προχτές, νομίζω, και τον κύριο Αλαβάνο σήμερα. Σήμερα. Ναι. Οι οποίοι όποτε εμφανίζονται σε κανάλια. Άλλες φορές συχνά, άλλες φορές πιο σπάνια, προχωρούν σε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι λειτουργείται με όρους μαφίας. Χειρότερος από ό,τι χειρότερο ο κύριος Αλαβάνος για την κυβέρνηση. Χειρότερο και από χειρότερο δεξιό, μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Περιμένατε εσείς, εντάξει, πάντοτε οι διασπάσεις στην αριστερά είναι αρκετά οδυνηρές, αλλά περιμένατε ένα. Μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση, μια τέτοιου είδους σφοδρή, δεν ξέρω, κριτική, αντιμετώπιση θα την πω. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σβέργο, να πω απλώς ότι είμαστε πλέον σε μια φάση που δεν μας εκπλήσουν με τέτοιου τύπου τοποθετήσεις, αλλά θα ήθελα ειλικρινώς να μην τις σχολιάσουμε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Λευθερόγλου, τον Νίκο Σβέργο, Νίκος Παπάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό βράδυ.